Από εραστές μετατρέπονται σε εχθροί. Όλα ανατρέπονται στο σασμό. Ο Σταύρος, θολωμένος από την οργή και το μίσος, θέλει να κάνει την Αργυρό να υποφέρει, όπως υπέφερε και αυτός για χάρη της. Ο Σταύρος και ο Βαγγέλης ετοιμάζονται να πάρουν το αίμα τους πίσω. Η Αργυρό ζήτησε διαζύγιο και ο Σταύρος έχει γίνει έξω φρενών. Τα μαχαίρια ακονίζονται και ένας νέος πόλεμος ξεκινά ανάμεσα σε Αργυρό και Σταύρο. Από εραστές μετατρέπονται σε εχθρούς. Τέλος τα παιχνίδια για τη Βρουλάκη, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με το χειρότερο εφιάλτη της. Εσείς μην ξεχάσετε να δείτε το spoiler για τη σειρά Μαύρο Ρόδο με τίτλο «Ο Βίκος έτοιμος να αποτελειώσει τον Καστρινό». Το σύνδεσμο θα τον βρείτε πάνω δεξιά στην οθόνη. «Θα διεκδικήσει το παιδί», φωνάζει τον αδελφό του ο Σταύρος, ο οποίος όμως έχει τους προβληματισμούς του. Ο Σταύρος είναι προετοιμασμένος και του αναφέρει ότι έχει να γνωρίσει το παιδί και επομένως έχει το νόμο με το μέρος του. Ο πόλεμος τώρα ξεκινάει και η Αργυρό πρέπει να λάβει τα μέτρα της. Τι θα συμβεί? Την ίδια στιγμή αποκαλύπτεται ότι η γιαγιά Ειρήνη ήξερε όλον αυτόν τον καιρό ότι ο μικρός Πετρής ήταν γιος του Σταματάκη και όχι του Σταύρου. Η Αργυρό μένει με το στόμα ανοιχτό, αλλά ο καημός της βρίσκεται στο ότι πρέπει να βρει έναν τρόπο για να μην πάρει ο Σταύρος το παιδί της. Αν μας βλέπετε πρώτη φορά, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι για να σας έρχονται οι ενημερώσεις μας. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο μας βίντεο.